Αν τυχόν μας έχουν περισσέψει ζυμαρικά, μπορούμε να τα κάνουμε μια πολύ ωραία σαλάτα. Δηλαδή, μας έχουν περισσέψει, δεν τα χρησιμοποιήσαμε σε κάποια ζεστή Παρασκευή. Έχουμε πάρει εδώ ζαμπονάκι. Σε χοντρά κομμάτια το κόψουμε σε κύβους. Θα κόψουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, θα το κόψει εδώ η Ιωάννα. Θα βάλουμε λίγο μορταδέλα. Θα κόψουμε μια πιπεριά. Κόβουμε τα λαχανικά μας. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε και άλλες πιπεριές, άλλα χρώματα. Κίτρινη, πράσινη, πορτοκαλί. Μπορούμε να βάλουμε και μανιτάρι. Ελιά, ροδέλα. Θα βάλουμε και λίγο κανένα ξύσμα έτσι λεμόνι. Λοιπόν, να βάλουμε και τις φαρφάλες οι οποίες έχουν μείνει. Να βάλουμε ένα γαντάκι για να κατέψουμε με το χέρι. Λίγο ελαιόλαδο. Θα μου βάλει η Ιωάννα λίγο πιπέρι. Λίγο ταμπάσκο σήμερα που το βρήκαμε, το βάζουμε παντού. Τώρα, εδώ σε αυτό το σημείο θα προσθέσει η Ιωάννα λίγο μαγιονέζα. Θα ψιλοκόψουμε τώρα και διάφορα μυρωδικά. Έλα. Ωραία. Φέρε και λίγο γιαουρτάκι. Να το κάνουμε πιο ελαφρύ, να μην έχει μόνο μαγιονέζα. Η σαλατούλα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Θα προσθέσουμε και λίγο χυμό λεμόνι. Και θα βάλουμε τώρα και τα μυρωδικά μας. Θα πάρουμε άνηθο, θα πάρουμε δυόσμο. Έχουμε και καθόλου μαϊντανό. Ναι. Βάλουμε και λίγο μαϊντανό. Θα βάλουμε δυόσμο, θα βάλουμε και λίγο άνηθο. Έτοιμη και σαλατούλα. Με τα υλικά τα οποία έχουν περισσέψει. Εντάξει, απλά, απλή και όμορφη.